Holy shit, man! Γεια σας, γεια σας, αλάνια μου! Παύλος εδώ, για Παβάν Gamings, με ακόμα μία βιντεάρα για το Close the Sun, αυτή την απίστευτη thriller, adventure, παιχνιδάρα. Φίλε μου Χριστάρα, ειδικά για σένα, επειδή το ζήτησες και ναι, είχες δίκιο, το τελευταίο part που ανεβάσαμε, και όποιος όποια δεν το έχει δει, να σιγουρευτεί ότι το δει, συν το πρώτο part, ήτανε πριν δύο εβδομάδες, δηλαδή δύο εβδομάδες, μεγάλο διάστημα. Οπότε, γι' αυτό είμαστε εδώ, να προχωρήσουμε, να πάμε στο επόμενο part. Δεν θα χάσουμε καθόλου χρόνο, να επενθυμίσω πώς μπορείτε να βοηθήσετε την καναλάρα να ανέβει. Εγγραφή, comment, like, share, σπάστε το like, σπάστε το share. Κάντε invite φίλους και φίλες να κάνουν και αυτοί εγγραφή στο κανάλι. Κάντε follow στα social media, τα έχω στην περιγραφή όλα. Instagram, Facebook page, τα πάντα είναι στην περιγραφή. Με αυτά και με αυτά, πάμε στο επόμενο part. Είμαστε λοιπόν, όπως θυμάστε και από το προηγούμενο part, στο chapter 4, The Works of Daedalus. Και έχουμε φτάσει ως ένα σημείο βέβαια. Λοιπόν, τώρα για να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχω να πω μάγκες όντως ότι με το να έχω να παίξω δύο εβδομάδες αυτή την απίστευτη πνιγάρα. Rose, please come in. Rose. Ada. Rose. Oh, thank God. Are you okay? I'm fine. I'm fine. What happened? I've been worried sick. My transmissions were being jammed, but I found a way around it. I assume Nicola got you locked up too. Yeah, but I got out. I'm almost at the bio labs. You're still there, right? Wait, you got out of the lockdown? How? I got help from that Aubrey guy. He's trapped too. And he saved my life, so we need to get him before we leave. I promised him. Of course we will. But first the research. They hold the keys to everything. Right. Did you manage to get the other half? No, it's in the theater. We'll pick it up together right after this goddamn surgery. All of the places Ada, to get locked up. I'm losing your signal again. Ada! Rob! Opa, κοιτάξτε εδώ τώρα. Shit. Δεν κλείνει η πόρτα επειδή έχει μπλοκάρει ένα χέρι. Μάλιστα, ψοφίμια εδώ μέσα. Alright. Έλεγα λοιπόν, μάγκες, ότι με το να έχω να παίξω δύο εβδομάδες, έτσι λογικό και επόμενο είναι να μην θυμάμαι ακριβώς σε τι φάση βρισκόμαστε στο παιχνίδι. Οπα, τι έχουμε εδώ λοιπόν, μια τουαλέτα εδώ, ok, άδεια. Τίποτα δεν βλέπω. Ανοίγουμε εδώ. Ανοίγουμε και εδώ, κλειδωμένη, ok. McCarthy, O'Connor. What the... και καλά box και έτσι... Σαν λέμε Conor McGregor, ξέρω εγώ φάση. Λοιπόν, άδειο, εδώ. What the... Μάλιστα, αυτός ο κωδικός μάγκες. Ναι, section officer είναι ο κωδικός που θέλουμε. I'll keep that for you. Για να ξεκλειδώσουμε την πόρτα 3222, ωραία, το κρατάμε εδώ, το σημειώνουμε. Οκ. Και εννοείται πάμε πίσω να ξεκλειδώσουμε αυτή την πόρτα. Ακούστε, ακούστε παιδιά. Ακούστε πώς ακούγεται. Σαν να σπάει το κόκαλο, σαν να το ραγίζει έτσι ξανά και ξανά. Να υποθέσω ότι από εδώ, ναι, προφανώς από εδώ δεν πάμε κάπου, ok. Οπότε πάμε αυτόματα για να ξεκλειδώσουμε εδώ την πόρτα. Ποιος ήταν πάλι ο κωδικός, 32122, έτσι. Αν θυμάμαι σωστά. 32 122. Πολύ σωστά, ωραία. Ξεκλειδώσαμε λοιπόν εδώ την πόρτα. Τι έχουμε εδώ? Καλά, γενικά από αυτό το σημείο και πέρα πιστεύω ότι θα βλέπουμε σε όλο το παιχνίδι απλά ψοφίμια, έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι
προσωπικό του καραβιού, μπορεί να είναι επιστήμονες, officers. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος από αυτούς πολύ απλά θα τον πλησιάσουμε και θα μας εγκαλιάσει. Θα πάει να μας φιλήσει. Τι έχουμε εδώ? They are unaware of our presence. Oh, τι είναι αυτό ο μίχλο? What is this? Εδώ κάτι ακαταλαβίστηκα. Σαν μπι μου μοιάζει αυτό, θα μπορούσα να πω. Αλλά προφανώς είναι κρυπτογραφημένα μηνύματα τα οποία για κανένα λόγο δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Χάνω κάτι. Εδώ ένα καλωριφέρ, οκ. Μάλιστα. Εδώ. Τέλος πάντων. Someone has been deciphering the Edison spy code. Did Tesla know he had saboteurs on board? Μάλιστα. Με αυτό λοιπόν το γράμμα που διαβάσαμε μας λέει ότι κάποιος που ήταν στο καράβι, επιβάτης, προσπαθούσε να αποκρυπτογραφήσει τα μηνύματα του Edison. Έτσι υπενθυμίζω ότι και στην πραγματική ιστορία, έτσι, στην πραγματική παγκόσμια ιστορία, αλλά και στο παιχνίδι, ο Edison με τον Tesla έχουν κάποιες διαφορές. Okay. Οπότε ο Tesla. Ο Tesla είχε ρουφιάνους πάνω στο πλοίο, υποθέτω. Earthquake machine. Μάλιστα, όλο εκπλήξεις να ζω. Ω να σου γάμι. Μαλάκα, εντάξει ε. Όπο δικέ μου. Εδώ μπήκα, οκ, okay. Οπότε συνεχίζουμε ευθεία να υποθέσω. What the? Ωρε μάγκα μου. Τι έχουμε εδώ? Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, εκεί πέρα νομίζω βλέπουμε άλλο ένα collectible. Lightning Energy Harvesting Machine. Μάλιστα, γενικά βλέπουμε ότι ο Tesla είχε τις καλύτερες παύλα χειρότερες ιδέες για όπλα. Όπα, όπα δικέ μου. Ναι, σωστά τα λέει. Βλέπετε τι λέει η Rose, έτσι, πολύ σωστά τα λέει. Και εγώ μαζί σου Rose θα υποθέσω ότι ο λόγος της καραντίνας είναι αυτό το μπλε. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω εγώ, το σπάνω whatever it is. Μπλε κάτι που κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα. Οπότε καταλαβαίνουμε μάγκες ότι μάλλον αυτό είναι το έξω, έτσι, που τους τρελαίνει όλους. Ξέρω εγώ τι. Οπα. No! Hello?
Όχι! I'm dead. Αυτό ήταν κακό, πολύ κακό. Καλά, πού να τρέξω ρε, μας δουλεύει. Πότε προλάβα και φτάσαι εδώ μπροστά μου. Από εδώ να τρέξω. Oh my god. Μέσα ποντίκια. How did you know? How did you know to close the door? Well, they are the exact same. Wherever exotic energy goes, they follow. Not that hard to track if you know what you're doing. That's three times I owe you. Thanks, Audrey. So, do you know where the biolabs your sister is trapped? Yeah. She's in a surgery room. Am I close? Yes, you are. Yes, you are. Malusa. I'm opening all the doors I can for you to get there now. There's an observation room right above the surgery. Οπότε είμαστε κοντά στην αδερφή μας, υποτίθεται. Anyway, go and say hi to your sister. The path should be open. I will, Aubrey. Thank you again. Ναι, ναι, thank you again. Πριν συνεχίσουμε, θα υπενθυμίσω. Είχα πει στο προηγούμενο part ότι αυτό το nombre δεν τον εμπιστεύομαι 100%. Okay. Το να μας βοηθάει έτσι απλά. Artificial Photosynthesis Inductor Device, μάλιστα. Συσκευή λέει που να παράγει φωτοσύνδεση. Okay. Σε φάση ξέρετε χωρίς ήλιο και τέτοια πράγματα που είναι η φυσιολογική. Έλεγα λοιπόν μάγκες ότι το nombre δεν τον εμπιστεύουμε 100% για λόγους. Αν βγω ψεύτης θα το δούμε στο τέλος του game ή σύντομα. Κοιτάξτε εδώ full πτώματα. Εντάξει, κακός χαμός. My goodness. Ωραία, αυτή η πόρτα προφανώς δεν ανοίγει, οπότε πού από εδώ περνάμε. Okay. Προφανώς πρέπει να μπούμε εδώ. Λογικά πάμε από εδώ. Ναι. This way. I think. Τι έχουμε εδώ. Οπα, μια πόρτα για να ανοίξουμε. Τι έχουμε. Ω! Μην πεις ότι αυτή είναι η αδερφή μου, παιδιά. Μισό, μισό, γιατί θα το λαθώ, ρε. Αν Τόμψον, μπλα 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 μπλα. Τι είναι αυτό. Χελικόπτερ με σύν. Εδώ, τι κάνει αυτή. Απλά ψόφισε εκεί πάνω. Τι φάση δικαι μου. Κουνάς. Hello zombie, no zombie. Οκ, είναι απλά dead. Οκ. Κάτι άλλο εδώ μέσα δεν έχουμε, πιστεύω. Okay. Holy shit, man! What the? Πω, προφανώς από εδώ δεν πάμε. Okay. Πω,
Αυτή η πόρτα γιατί ανοίγει, δηλαδή, αλλιώς. Και από εδώ... Καλά, από εδώ, εδώ μέσα ήμασταν τώρα, οπότε... Δεν ανοίγει η πόρτα αυτή, οκ. Οπότε πρέπει να πάμε κάπου προς τα έξω, μάγκες. Κάπου προς τα έξω. Από εδώ περάσαμε. Οπ. Ω, τι είναι αυτό, άλλο ένα πτώμα. Μάλιστα. Δεν μπαίνουμε από εδώ. Άλλο ένα πτώμα εκεί σφινωμένο στην πόρτα. Ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή, από πού πρέπει να πάω. Από εδώ πάω γαλά. Όπα, μια πόρτα ακόμα. Για πάμε μάγκες να ανοίξουμε. Α, κλειδωμένη. Πόνα σου. Ladies και καλά τι, τουαλέτες γυναικών. Τι φας. Εδώ. Animal experimentation, weather control, time manipulation. Is there any research they didn't do here? Kinetic rain device, μάλιστα. Κι εγώ αυτό μπορώ. Χρυσή μου Rose, κι εγώ αυτό μπορώ πραγματικά. Υπάρχει κάτι που δεν προσπάθησαν να ανακαλύψουν εδώ μέσα, να εφεύρουν. Μπα, δεν νομίζω. Γενικά εδώ μάγκες στο καράβι αυτό το Χίλιος ήταν ο ορισμός της τρέλας παράνοιας, όλα μαζί, all together. Κοιτάξτε εδώ χαμός, όσο προχωράμε τόσο και πιο πολλά είναι τα πτώματα, ρε θα τρελαθώ τελείως μάγκες. Κοιτάξτε δηλαδή σε φάση έχουν σφινώσει τα πτώματα, δεν μπορούμε να περάσουμε καν. Εδώ τι κάνουμε, α περνάμε πάνω, ok, περνάμε πάνω, ok, alright. Oh my god! Fucking thing! Hey, language. Rose! Oh my god! My big sister is here! My big sister is here! Yes, she is. And we, dear sister, are getting out of here. Come on. How do I get to you? There's a door on your right, short corridor, stairwell, you can't miss it. I will be right down. Ada? I didn't do anything. Ada! Get out! Get out now! I can't. Rose, I can't. Rose, listen to me. Oh. Okay. Really, it's okay. You're here for me. I will love you forever for that. But I need you to do one thing. Get my research, Rose. Save it. Go to the theater and get the second notebook. Together they hold the keys to everything. You can fix this. Promise me, Rose. Promise me. Not like this. Promise me, Rose. But yeah, I don't believe you, Lady. No! Ada! Θες να μου πεις τώρα ότι μετά από όλα αυτά βρήκαμε την αδερφή μας απλά για να τη δούμε να τη σκοτώνει αυτό το έκτρωμα. Μάγκες, I'm freaking out, I'm freaking out here. Chapter 5, The Darkness of Hades. Μάλιστα, μάγκες μου. Θυμάστε ότι είχα πει στο προηγούμενο part ότι όσο προχωράει το game γίνεται όλο και πιο intense. Λοιπόν, είχα πει μάλιστα για το προηγούμενο part, αν θυμάστε καλά όσο το είδατε, ότι ήταν το part μέχρι στιγμής που έχω γράψει που μου φάνηκε το πιο χεσμεντένα απ' όλα και πιο έτσι με δράση κτλ. Σβήστε το αυτό απλά, κάντε το erase, το παίρνω πίσω. Μάγκες, αυτά που μόλις είδαμε, κοιτάξτε, έχουμε γράψει 20 λεπτά gameplay και τα είδαμε όλα. Full πτώματα, χέρια, πόδια, κομμένα τα πάντα.
είδαμε και για πρώτη φορά στο game τέρας, έτσι, ασχέτως τι ήταν, δεν μας νοιάζει, ήταν abnormal, παραχρονική μορφοποίηση, whatever είναι αυτό, δεν με απασχολεί. Είδαμε τέρας, μάγκες. Έτσι, και ψοφίσαμε και δύο τρεις φορές, προφανώς, γιατί σου λέει τρέχανε, από πού να τρέξω ρε φίλε, δεν ξέρω, οκ. Okay. Πέσαμε και μια φωτιά, client mine. Θέλω να καταλήξω λοιπόν όμως ότι το game ξεκινάει τώρα. Μάλλον έχει ξεκινήσει, από την αρχή έχει ξεκινήσει με τα τρομακτικά για αυτά και τα περίεργα, τα thriller σκότεινο τέτοια, παρανοϊκό τρελά. Αλλά από εδώ και μπρος πιστεύω ότι θα είμαστε full δράση. Μπορεί να δούμε και zombie, δεν ξέρω τι μπορεί να δούμε. Οκ, okay. Είμαστε σε καλό σημείο όμως. Σίγουρα είμαστε σε καλό σημείο. Πιστεύω ότι θα μάντευα, αν μάντευα θα έλεγα ότι σε 3-4 πάρτα ακόμα μάλλον θα έχει λήξει το game, μάλλον. Άντε να πω 5 για να είμαι μέσα, οκ, okay. Bon. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα κόψουμε εδώ για αυτό το part. Έτσι, ουσιαστικά περάσαμε το chapter 4. Στο επόμενο βίντεο εννοείται θα δούμε το chapter 5, The Darkness of Hades. Οκ, okay, το σκοτάδι του Άδη, οκ, okay, whatever. Έτσι, μην ξεχνάτε, ξαναλέω, για να υποστηρίξετε το κανάλι, εγγραφή, καμπανάκι, οπωσδήποτε, follow στο Instagram, Facebook, σε Steam Community, όλα αυτά τα links θα τα βρείτε στην περιγραφή, οπότε μην ξεχνάτε να τσεκάρετε την περιγραφή, down below, έτσι. Αν σας αρέσει το βίντεο, αφήστε ένα like, ένα comment, όλα αυτά, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, στο επόμενο live. Adios και γεια σας.